Αυτοκρατορίας λοιπόν, που έχει μετατραπεί εδώ και ημέρες σε καταβλισμό, με εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες να ζουν και να κοιμούνται μέσα στα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες. Οι κάτοικοι της περιοχής απευθύνουν έκκληση για να μπει ένα τέλος στην κατάσταση αυτή στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται σχέδιο για να δημιουργηθεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή του Λαβρίου. Όπου και αν κοιτάξεις, θα δεις γύρω σου ανθρώπινα κουρέλια να κοιμούνται στα πεζοδρόμια, στις εισόδους των πολυκατοικιών, πάνω σε σκισμένα χαρτόκουτα, ανάμεσα στα σκουπίδια, δίπλα σε ακαθαρσίες. Παιδιά να σπρώχνονται μαζί με τους πιο μεγάλους για να μπορέσουν να πάρουν ένα από τα μεταχειρισμένα ρούχα, αλλά και τρόφιμα, που τους μοιράζουν εθελοντές. Η εξαφλίωση και η αλληλεγγύη διασταυρώνονται καθημερινά στην πλατεία Βικτωρίας. Εικόνες ντροπής στην καρδιά της Αθήνας. Τα μικρά παιδιά τα λυπάμαι, αλλά δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε εμείς οι κατοικοί. Εντάξει, θα δώσουμε από ένα μπουκάλι νερό. Δεν τελειώνει εκεί το πρόβλημα. Τους πήραμε τα σφαγητά, τους πήραμε κουβέρτες, τους πήραμε την πολιτεία. Είναι απόν. Δυστυχώς ό,τι κάνουμε εμείς στη γειτονιά από εδώ. Η Βικτώρια θέλει πολύ βοήθεια, αλλά κανένας δεν έρχεται. Με την πλατεία να πλημμυρίζει καθημερινά από εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Όσοι δεν χωράνε, απλώνονται πλέον και στους γύρω δρόμους και καταλαμβάνουν πεζοδρόμια και εισόδους πολυκατοικιών, δοκιμάζοντας έτσι τις αντοχές των κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής. Εδώ, τι ζωή να έχουμε. Για σκέψου, μάτια μου. Θα αρρωστήσουμε όλοι. Τραγική η κατάσταση. Δεν φταίνουν άνθρωποι, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να διώξουμε για τα μωρά. Και ανεχόμαστε όλη αυτή την κατάσταση. Βρώμα και δυστυχία. Από εκεί πέρα βρωμάει, μυρίζει, πουρούν εδώ, ό,τι θέλει γίνεται. Άνοιξα 31 Αυγούστου, γιατί είχα φύγει και εγώ να πάω στο χωριό μου λίγες μέρες. Δεν έχει μπει άνθρωπος από τότε. Από τότε δεν έχει μπει άνθρωπος. Ήρθε ο Δήμος να πλύνει εχθές. Τι να πλύνει, με αυτό το μηχάνημα που ψεκάζει. Που πήρε όλα τα κόπρανα από εδώ και τα πήγε ένα μέτρο πιο πέρα. Αποδέχτης των παραπώνων κατοίκων και κατασηματαρχών, που όπως λένε, τους έχουν ξεχάσει όλοι. Έγινε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος πήγε το μεσημέρι στην πλατεία Βικτωρίας. Έχει γίνει καταβλισμός. Η πλατεία μας έχει γίνει καταβλισμός. Και αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι είναι εκεί που φέρουν, αλλά και εμείς δεν χρωστάμε τίποτα. Οι κατασηματάρχες παραπονούνται, βέβαια, διότι οι άνθρωποι είναι κατασηματάρχες, είναι έμποροι και δεν μπορούν με αυτές τις συνθήκες να δουλέψουν. Αλλά και αυτά τα παιδιά δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε, είναι ανθρώπινες ψυχές. Ρατσισμός εδώ δεν χωράει. Αντιμέτωπη με το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, η υπηρεσιακή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κέντρου φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών κατά τα πρότυπα του Λεώνα σε μια έκταση 100 στρεμάτων έξω από το Λαύριο. Προκειμένου να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά από τις αυξημένες ροές χιλιάδων ανθρώπων που καθημερινά φτάνουν από τα ελληνικά νησιά.